Και θα περάσω στα πιο juicy. Επειδή λοιπόν έχει δουλέψει με όλους ο Μανώλης, λέει ότι υπήρξε παρουσιαστής που αρνούνταν να κάνει συνέντευξη σε μια εξαιρετική ηθοποιό επειδή ήταν υπέρβαρη. Ο γνωστός παρουσιαστής που βρίζει πάντα τους υπέρβαρους. Δεν είμαι σίγουρη. Πού να ξέρω τώρα ποιον είναι. Έχει δουλέψει με αυτόν που λες. Για πολύ καιρό. Έλα, και στο Μέγκα και στο Ροντένα. Υπάρχει ένα παρουσιαστής που είναι γνωστό. Εγώ έχω κάνει δημόσια για αυτόν τον άνθρωπο. Ο οποίος όχι πάντα, αλλά ήμουν υπερβολική. Είναι παρουσιαστής ή παρουσιαστής αυτός. Είναι παρουσιαστής και παρουσιαστής, θα σας πω ποιος είναι. Ο οποίος πολλές φορές έχει βγει μπροστά σχολιάζοντας άσχημα κορίτσια με παραπάνω κιλά. Μου έχει συμβεί και εμένα από το συγκεκριμένο, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Και εμένα με έχει σχολιάσει νομίζω δύο φορές. Αποκλείεται να είναι ο Γιώργος, θεωρώ. Να μην δέχτηκε. Γιατί αποκλείεται να λέει για τον Γιώργο. Όχι, περίμενε. Ο Γιώργος έχει μιλήσει για τα κιλά του, έχει αυτοσαρκαστεί. Έχει μιλήσει για τα κιλά του, αλλά έχει κρίνει για ανθρώπους με κιλά. Μιλάει το ένα, νερί το άλλο. Μιλάει για τα κιλά του για να έχει ένα πάτημα να μπορεί να μιλήσει για τα κιλά των άλλων. Δηλαδή το ότι μιλάω εγώ για ένα ντεφό δικό μου, ας πούμε, που δεν είναι ντεφό, είναι απλά ένα χαρακτηριστικό μου, δεν μου δίνει το δικαίωμα να λέω ότι ρε παιδιά και εγώ έχω κιλά, αλλά κοιτάξτε πώς είναι έτσι αυτός που έχει κιλά. Έχει μιλήσει ο Γιώργος για τα κιλά του. Ναι, ναι, έχει μιλήσει. Άρα, συγγνώμη, δεν κάνω την πάπια, απλά δεν το θυμάμαι. Δεν γίνω καν ηθοποιός, δηλαδή πριν παίξω στο θέατρο. Άρη, μπορεί να το θυμάσαι πολύ χαρακτηριστικά. Εσύ πρέπει να δούλευε αφού τότε. Μαζί με αμέλα που δεν το θυμάμαι. Πρέπει να είσαι και εσύ. Είχαν βάσει εγώ μια φωτογραφία με ένα ολόσωμο μαγιό που θεωρήθηκε λίγο πιο σεξι, λίγο. Δεν θυμάμαι τι είχε. Ήσουν ξαπλωμένη. Ήμουν ξαπλωμένη και ήταν ένα μαγιό που κοιμόμουν και με είχαν βγάλει φωτογραφία. Γιατί να βλέπω εγώ αυτό. Έλα τώρα, η κόρη, θα ασχοληθούμε με την κόρη τη Σταυροπούλου. Όχι, ρε παιδιά, όταν έχει παραπάνω κιλά δεν βάζει. Αλλά πολύ. Και πέρυσι με ένα άλλο κορίτσι από το GNTM, την, την Κατερίνα Πεφτίτσι. Και την ναι, κουκίνα, μα μαλλιά. Όλα, με τρομάζει. Ναι, γιατί και τότε πάλι είχα γράψει δημόσια ότι αν είναι δυνατόν να σχολιάζουμε ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, ειδικά όταν έχουμε ένα βήμα στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν αναφέρεται φορές εκεί. Αλήθεια σας πω, δεν ξέρω αν αναφέρεται εκεί. Μπορεί να μην αναφέρεται εκεί. Απλά δείχνει ένα παράδειγμα ότι όντως πολλές φορές έχουμε δει μία ανοχή σε όλα τα σωματικά είδη. Επειδή όμως όντως μπορεί να μην αναφέρεται εκεί, μη σας πάω παρακάτω εγώ. Πήγαινε μας παρακάτω. Είπε κι άλλα. Άλλος παρουσιαστής φεύγοντας, ντροπή μεγάλη, έπαιρνε πάντα για το σπίτι του.